Χριστό, εάν έφταιγε ο ίδιος ο αμυντός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί με τέτοια αναπηρία, τότε ο Κύριος διευκρίνησε ότι η σύγκλωση υφίσταται ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτόν. Με την απάντησή του ο Χριστός δεν εννοεί ότι ο Θεός ευθύνεται για την τύφλωση του ανθρώπου, την οποία τελικά θεραπεύει, διότι αυτονόητα θα ήταν σε αντίθεση με τη φιλανθρωπία του Θεού. Η ασθένεια του τυφλού προέρχεται από λόγους φυσιολογίας και ο Κύριος, κρύοντας τα μάτια του τυφλού με λάσπη, αποκαλύπτει ότι είναι ο ίδιος που έπλασε τον Αδάμ. Το θαύμα αυτό προκάλεσε την αντίδραση των Φαρισαίων, οι οποίοι οργίζονται κατά του Κυρίου. Η αντίδρασή τους εστιάζεται επιφανειακά στη παράβαση των διατάξεων της αργίας του Σαββάτου. Την εποχή του Χριστού ίσχυαν για το Σάββατο απαγορεύσεις, μία εκ των οποίων όριζε να μην φτιάχνεται πυλός αυτή την ημέρα. Ο πυλός λοιπόν που χρησιμοποίησε ο Κύριος, τι σας χαμέ, του αποδόθηκε ως παράβαση του νόμου. Επιπλέον η ενέργεια αυτή, δηλαδή η ανάπλαση των ματιών του τυφλού ανθρώπου, ήταν ενδεικτική θεϊκής ιδιότητας και δυνάμεως και οι Φαρισαίοι, θεωρώντας τον Χριστό έναν απλό και συνεπώς αμαρτωλό άνθρωπο που δεν μπορούσε να κάνει θαύματα, εξαγριώθηκαν. Με κανένα τρόπο δεν ήθελαν και δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιησού τον αναμενόμενο Μεσσία. Γι' αυτό και ενεργοποιούσαν την απόφασή τους να διώκουν όσους τον αποδέχονταν, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Το θαύμα όμως, πέραν οποιασδήποτε αμφισβητήσεως, αποκάλυψε την αλήθεια ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Η θεραπεία του τυφλού αποδείχθηκε ουσιαστικά διπλή. Ο πρώην τυφλός άνθρωπος όχι μόνο αξιώθηκε να δει με τους σωματικούς του οφθαλμούς, αλλά παράλληλα και άνοιξε τα μάτια της ψυχής του στο μυστήριο του Χριστού, ομολογώντας και κηρύσσοντας τον Ιησού ενώπιον των Φαρισαίων ως απεσταλμένο του Θεού. Και μέχρι τότε τυφλός άρχισε να βλέπει ορθά τα πράγματα και να αντιλαμβάνεται αλήθειες της ζωής, την ίδια στιγμή που οι κατεξοχήν τηρητές του νόμου του Θεού, δηλαδή οι Φαρισαίοι, παρέμειναν πνευματικά τυφλοί, αρνούμενοι πεισματικά να δουν πέραν των φαινομένων. Το γεγονός του εσωτερικού φωτισμού που αποκαθιστά την πνευματική τύφλωση αποτελεί για μας σήμερα το σημαντικό μήνυμα. Κάθε άνθρωπος, ο οποίος κατανοεί την πνευματική του τυφλότητα και προσέρχεται με αληθινή πίστη στον ζωοδότη Χριστό, ζει το θαύμα στη ζωή του. Συνεπώς, το αξιοσημείωτο γεγονός στη θεραπεία του τυφλού είναι η πίστη του στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτή τον οδηγεί στο να αποδεχθεί πρόθυμα, μακριά από εγωισμούς, την προτροπή του Χριστού να πορευτεί για να ξεπλύνει το πυλό που του έβαλε στα μάτια. Ο εγγενετής τυφλός αποκτά το φως του, ομολογεί τον ευεργέτη του και εδραιώνει την πίστη του εκ του αιώνος ούκ οικούστη ότι ειν ηξέτης οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου, ημί ειν ούτος παρά Θεού, ούκ η δύνατο ποιήν ουδέν. Αυτή η ομολογία της θεότητας του Κυρίου γίνεται ευλογημένη ευκαιρία, ώστε ως ορθόδοξοι χριστιανοί να προβληματιστούμε για την πίστη μας και να ανανεώσουμε με λόγια και με πράξεις το βάπτισμά μας, προκειμένου υπερβαίνοντας τα όρια του εαυτού μας να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας και να βλέπουμε ως ορατά τα όρατα του επίγειου βίου μας. Αμήν. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.